Ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε στην δικηγορική μας εταιρεία να σας παρουσιάσουμε καταρχήν το τι ακριβώς κάνουμε. Ο λόγος περισσότερο που κληθήκαμε σήμερα είναι ότι εστιάζουμε στις διεθνείς νομικές υποθέσεις και έχουμε σχηματίσει ανά τα έτη μια εμπειρία και σε ό,τι αφορά την εισέλευση στην ελληνική αγορά ξένων εταιριών και σε ό,τι αφορά όμως τη βοήθεια σε ελληνικές εταιρείες να επεκταθούν στο εξωτερικό. Λίγα λόγια για το τι κάνουμε. Η εταιρεία μας έχει και Έλληνες και Γερμανούς δικηγόρους. Ξεκινήσαμε το 1992 από τη Γερμανία και από το 2000 έχουμε την έδρα μας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, με γραφεία και στην Αθήνα και στο Μόναχο πλέον. Είμαστε γραφείο που ασχολείται κατά κύριο λόγο με επενδυτικά θέματα. Παρέχουμε νομικές συμβουλές σε επενδυτές, σε εταιρείες. Κατά συνέπεια το αντικείμενό μας έχει να κάνει με εταιρικό δίκαιο, με επιχειρηματικά θέματα, φυσικά φορολογικά θέματα, εργασιακά θέματα, ζητήματα με ακίνητα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τελευταίο σας έγραψα τον debt recovery, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει με πολύ έντονο τρόπο σε ό,τι αφορά ελληνικές εταιρείες που έχουν να διεκδικήσουν απαιτήσεις στο εξωτερικό. Αντίστοιχα φυσικά για τις ξένες εταιρείες που έχουν να διεκδικήσουν απαιτήσεις και στο εσωτερικό. Δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις μια καλή συνεργασία με το εξωτερικό. Λίγο πολύ όλοι οι επιχειρηματίες έχουν βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να δούνε τα τιμολόγια τους απλήρωτα και πρέπει να έχουν έναν καλό κατάλληλο συνεργάτη ώστε με εύκολο και γρήγορο τρόπο που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες να μπορεί να στραφεί και να διεκδικήσει με έξυπνο τρόπο εξοδικαστικό εφόσον είναι δυνατόν ή και δικαστικό αν χρειαστεί τα χρήματα στο εξωτερικό. Και αντίστροφα φυσικά ισχύει αυτό και για τις ξένες επιχειρήσεις που θέλουν να διεκδικήσουν μια απέτηση στην Ελλάδα. Το τονίζω διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν πάρα πολύ συχνά και συχνά παίρνουμε ερωτήματα πώς αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση, φοβούνται το εξωτερικό, ενώ για όλα υπάρχουν λύσεις. Σε σχέση με τα επιχειρηματικά θέματα, όλοι κατανοούμε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο αλλάζει, έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με μια κατάσταση όπου για να είναι εξωστρεφείς πρέπει να κάνουν το μεγάλο βήμα της επέκτασης στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν είναι χωρίς προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να γνωρίζεις πάντοτε τις ιδιαιτερότητες τοπικές. Οι νοοτροπίες, οι κουλτούρες είναι δυστυχώς διαφορετικές από χώρα σε χώρα και για τον λόγο αυτό χρειάζονται εξειδικευμένοι σύμβουλοι και αυτό είναι κάτι το οποίο προσφέρουμε εμείς. Μιλάμε λοιπόν για εξωστρέφεια και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι εξωστρέφεια χωρίς στέρεες βάσεις για μένα δεν νοείται. Και όχι μόνο για μένα, για κανέναν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να απευθυνόμαστε σε κατάλληλους συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των άλλων χωρών και μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε νομικό επίπεδο, σε φορολογικό επίπεδο και φυσικά θα πρέπει να τονίσω την αξία της προληπτικής συμβουλευτικής. Δυστυχώς ιδίως η προηγούμενη γενιά επιχειρηματιών Ελλήνων ήταν λίγο της λεγόμενης κατασταλτικής λογικής. Θα κάνω τη σύμβαση μόνος μου δηλαδή και όταν προκύψει το πρόβλημα θα πάω στο δικηγόρο. Χαίρομαι που οι νεότεροι πελάτες μας, επιχειρηματίες, δεν λειτουργούν έτσι. Θέλουν να ρωτήσουν τον δικηγόρο τους πριν κάνουν τη σύμβαση, πριν κάνουν την εμπορική συμφωνία και αυτό, πιστέψτε το, λύνει πάρα πολλά προβλήματα από τη συνέχεια. Ο πίνακας αυτός δείχνει πόσες συμμετοχές έχουμε σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και περισσότερο το τοποθετήσαμε στην παρουσίασή μας για να δώσουμε ένα έναυσμα και στα νέα παιδιά που βλέπουμε σήμερα που συμμετέχουν στο συνέδριο στο να σκεφτούν το εξής, ότι θα πρέπει πάντοτε να επιδιώκουμε να γινόμαστε μέλη τέτοιων διεθνών οργανισμών διότι μπορούμε να βρούμε συνεργασίες οι οποίες να μας ανοίξουν τους ορίζοντες, να πάρουμε νέες ιδέες,
να πάρουμε τεχνογνωσία και φυσικά πελατεία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και όσες εταιρείες το προσέχουν αυτή την παράμετρο, δεν έχουν αποτύχει ποτέ. Για να πάμε σε λίγο πιο τεχνικά ζητήματα, πέραν από την παρουσίαση φυσικά της εταιρείας μας, είπαμε να σας παρουσιάσουμε και ένα θέμα το οποίο έχει έντονο πρακτικό ενδιαφέρον και για μένα δεν είναι τόσο μονότονο όσο το πώς ιδρύω μια εταιρεία, το τι φορολογία έχω, το οποίο εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το βρούμε και λίγο πιο απλά. Έχει να κάνει με τη διαδικασία της εξαγοράς. Μια ελληνική επιχείρηση θέλει να εξαγοράσει μια επιχείρηση σε άλλη χώρα. Μια ξένη επιχείρηση θέλει να εξαγοράσει μια επιχείρηση σε άλλη χώρα. Ή θέλει μια ελληνική επιχείρηση να βρει ένα χρηματοδότη. Γενικότερα όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάγονται στην έννοια του mergers and acquisitions, τη γνωστή έννοια. Σας παρουσιάζω λοιπόν ένα παράδειγμα πρακτικό όταν εμείς θέλουμε να αγοράσουμε μια επιχείρηση. Δεν απευθύνεται αυτό το παράδειγμα μόνο σε μεγάλους ομίλους και εταιρείες με τεράστια ποσά κεφαλαίων. Μπορούμε να εξαγοράσουμε μια μικρή επιχείρηση για να ξεκινήσουμε από κάποιο σημείο, διότι πιστεύουμε ότι αγοράζοντάς την μπορούμε να την επεκτείνουμε και να πάρουμε κάτι έτοιμο, κάτι δοκιμασμένο και να το επεκτείνουμε περισσότερο. Πρέπει πρώτα να βρούμε ποια επιχείρηση μας ενδιαφέρει. Κάνουμε λοιπόν μια έρευνα αγοράς και χαρτογραφούμε την εταιρεία ως προς το περιβάλλον της. Γίνεται η επαφή. Επόμενο στάδιο φυσικά είναι να υπογραφούν κάποια συμφωνητικά εμπιστευτικότητας, ώστε όποια στοιχεία δοθούν από την εταιρεία να είναι καλυμμένος ο κάτοχος αυτών των στοιχείων, αυτός που τα έδωσε δηλαδή. Στη συνέχεια φυσικά μπαίνουμε σε ένα πρώτο βήμα συνεργασίας που είναι το Letter of Intent ή το Memorandum of Understanding, ένα μνημόνιο συνεργασίας, όπου θα ορίσουμε το πώς προχωράμε από αυτό το στάδιο και πέρα. Σημαντικό να υπάρχει αποκλειστικότητα της διαπραγμάτευσης από αυτό το σημείο και πέρα, διότι σε αυτό το σημείο είναι ακριβώς που θα αρχίσουν να γίνονται και τα έξοδα σε συμβούλους, καθώς θα πρέπει να ξεκινήσει ο έλεγχος, το λεγόμενο due diligence, στο οποίο αφορά η επόμενη καρτέλα. Το due diligence είναι το κεντρικό σημείο κάθε συναλλαγής που αφορά εξαγορά επιχείρησης ή συγχώνευση με κάποια άλλη επιχείρηση ή και χρηματοδότηση κάποιας επιχείρησης από έναν νέο χρηματοδότη. Δεν εννοώ τράπεζα φυσικά, εννοώ τη συμμετοχική χρηματοδότηση, όπου βρίσκουμε εμείς έναν επενδυτή στο εξωτερικό να βάλει χρήματα στην εταιρεία μας, προκειμένου εμείς να βρούμε κεφάλαιο κίνησης, να μεταβιβάσουμε ένα πακέτο μετοχών, να κάνουμε ένα συνεταίρο δηλαδή, ο οποίος όμως μπορεί να μας λύσει θέματα ρευστότητος. Πρέπει να ελέγξουμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Πρέπει να ελεγχθεί η νομική της κατάσταση. Τα δάνειά της φυσικά, τα μηχανήματά της, όλα τα assets και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι είναι το due diligence το πιο σημαντικό κομμάτι και φυσικά δεν γίνεται μόνο από έναν επαγγελματία, γίνεται πάντα σε συνεργασία δικηγόρων, φοροτεχνικών, ορκωτών ελεγκτών, κατά περίπτωση μηχανικών, συμβούλων επιχειρήσεων κτλ. Κάποια στιγμή όταν έχει ολοκληρωθεί το due diligence, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι να γίνει είτε το προσύμφωνο, εάν έχει ολοκληρωθεί τόσο πολύ η συμφωνία των αγορών, να προχωρήσουμε στην προσωπική σύμβαση εξαγοράς της εποχής. Όπου φυσικά το θέμα είναι το τίμημα, το οποίο μπορώ να σας πω ότι μπορεί να έχει συμφωνηθεί κατά κορυφή, αλλά ήθιστε σε διεθνείς συναλλαγές να παίρνουν τον έπειτα, δηλαδή το δίκτυο, έναν δίκτυο των κερδών της εταιρείας προ κάποιον παραγόντα. Και αυτός να παίρνει τα προαπασιαστή πάνω και να γίνει μια συναλλαγή, ας το πω, σε μια συγκεκριμένη κοινωνική. Στο συμβόλαιο φυσικά θα πρέπει να προχωρήσουν και όλα τα δραματικά σημαντικά θέματα όπως είναι οι δείκτες, όπως είναι ενδεχομένως, εάν τα μέρη έχουν την περίπτωση της συνεργασία με κάποιον ξένο χρηματοδότη που βάλαμε στην εταιρεία μας, το λεγόμενο shareholders agreement. Είμαι μια ελληνική εταιρεία και έχω βρει ένα χρηματοδότη στον οποίο μεταβιβάζω ένα 20% του πακέτου μετοχών. Έχω πλέον το 80% της εταιρείας μου και ενώ χρηματοδότη το 20% της εταιρείας. Είναι ένας χρηματοδότης, έχει πληρώσει χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι έχω βάλει στο σπίτι μου ένα καινούργιο τρίτο πρόσωπο. Θα πρέπει να υπάρχει πέραν των συμφωνητικών που δημοσιεύονται στις υπηρεσίες και να επιπλέον συμφωνητικό, το λεγόμενο
Gentleman's Agreement να ορίζει μεταξύ των μερών ακριβώς πώς θα συμπεριφέρουν σε θέματα τα οποία θέλουν να οριστούν στις συμβάσεις οι οποίες δημοσιεύονται περί μεταβίβασης. Κλείνοντας, πώς θα έχουν καταφερθεί πίσω από το χώρο μου. Έρχονται οι υπόλοιποι ομιλητές. Παρόλο που είναι και η χώρα του λάθου. Λοιπόν, τα δύο βασικά είναι. Είναι και δικηγόρο. Αν δώσουμε λίγο χρόνο να δώσετε την ελληνική δικηγόρο. Δεν υπάρχει. Τα δύο βασικά είναι να έχετε υπόψη σα. Θα το έχετε στην υποψήφια σα. Είναι το σερβιν. Όπου κάνω μία συμφωνία που αφορά μεταβίβαση μετοχών. Περισσότερο ή λιγότερο. Και έχω το asset deal στο οποίο μεταβιβάζουμε περιουσιακά στοιχεία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Θα μεταβιβάσω ακίνητα της επιχείρησης, θα μεταβιβάσω ενδεχομένως κάποιες άδειες που έχει, βλέπε φωτοβολταϊκά πάρκα που αδειοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο, ή θα, εν πάση περιπτώσει, θα πάρω κάποια άλλα οικονομικά στοιχεία, όπως απαιτήσεις ενδεχομένως κατά πελατών, και θα μεταβιβαστούν κατηδίαν με ξεχωριστές συμβάσεις. Φυσικά εκφεύγει τη σημερινή παρουσίαση η μεγαλύτερη αναφορά λεπτομεριών σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.